κάνεις. Το επόμενο. Το επόμενο. Να τη είδηση. Έχουμε λιγουρίτσες πρωί-πρωί. Όχι. Εκτός που και τα σουβλάκια πρέπει να τρεις. Μήπως να ξεκινήσουμε τις λιγουρίτσες, γιατί μεγαλώνει και η Έλλη. Εντάξει, ναι, οκ. Εντάξει, ο Παύλος έχει να πάει σε μια βάφτιση. Όχι να πάω απλά. Να βαφτίσει. Θα σε κουμπάρω. Θα βαφτίσω το Μιχαήλ. Μιχαήλ θα λέγεται το παλικαράκι. Λοιπόν, πες στον κόσμο που δεν ξέρει ότι θα βαφτίσει το παιδί της Ιησούς Χριστίδου και τα λοιπά. Πέπε, κάνε με ένα πρόβλημα. Θα κάνω μια μικρή εισαγωγή, γύρω στα 5 λεπτά. Θέλω να σας πω, δεν το κάνω ως επάγγελμα να βαφτίσω παιδιά. Σίγουρα. Έτυχε. Ναι, είναι το τρίτο βαφτιστήρι μου, Μιχαήλ, και εκεί κοντά στην Άνοιξη θα βαφτίσουμε. Και επειδή το ξέρουν τα παιδιά στην παραγωγή, λένε εντάξει, μην πας τελείως ξύλο απελέκητο. Τώρα θα φέρουμε τον Νίκο Κωνσταντή να σου μάθει μερικά πράγματα, να σου δείξει και κάποιες μπομπονιέρες, να σου δείξει και κάποιες ιδέες, έτσι ώστε να πας προετοιμασμένος και να δώσει και εσύ κάποιες ιδέες, ρε παιδί μου, στους γονείς. Και όχι μόνο για βαφτίσεις και για γάμους. Τι είπες, είναι. Ναι. Ναι, δεν ήταν. Τέλος πάντων, ανοίγει ο καιρός, παντρεύεστε, βαφτίζετε. Έλα, Παύλο μου. Όχι, μετά από δεν πέρασε από εκεί για να μην ξυπνήσω φρούλο. Μετά τις κυρίες. Νικολάκη μου, γλυκέ.